Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Κύριε ελέησον. Να αρχίσουμε με μία πρόσθετη αγιορείτικη ευλογία, μια ρωσική εικόνα της Παναγίας που μας την έστειλε ο γέροντας Γαβρίλ. Ο γνωστός γέροντας Γαβρίλ ήταν ο Αναστάσιος εκεί και είπε στον πατέρα Θεόδωρο για ευλογία δώστε αυτή στο τέλος να την προσκυνήσετε όλοι εδώ. Λοιπόν, σήμερα κατά το πρόγραμμα έχουμε δύο θέματα. Την πρώτη ώρα θα συνεχίσουμε το θέμα για την διακριτική ή την αδιάκριτη ελεημοσύνη και τη δεύτερη ώρα θα συνεχίσουμε την ερμηνεία των καταβασιών των Χριστουγέννων. Γι' αυτό σας είχα πει να φέρνετε εκείνο το έντυπο, τη φοροτυπία που σας είχα δώσει. Θα μας χρειαστεί τη δεύτερη ώρα. Τώρα, για όσους για πρώτη φορά έρχονται εδώ, να τους θυμίσω την συνάφεια για ποιο λόγο ασχοληθήκαμε με την διακριτική ή αδιάκριτη ελεημοσύνη. Και το διακριτική ή αδιάκριτη ελεημοσύνη σημαίνει πρέπει να κάνουμε ελεημοσύνη σε όλους αδιάκριτα ή να κάνουμε ελεημοσύνη μόνο σε αυτούς που το αξίζουν. Να διακρίνουμε δηλαδή ποιοι είναι άξιοι για να παίρνουν ελεημοσύνη ή αδιάκριτα να δίνουμε σε όλους. Και η απόφασή μας να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό προήλθε από την ενασχόλησή μας με τους λεγόμενους Αποστολικούς Πατέρες, μία ομάδα πατέρων Αγίων οι οποίοι έζησαν στους αμέσως μεταποστολικούς χρόνους, τους οποίους δεν τελειώσαμε ακόμη και θα τελειώσουμε σύντομα, ελπίζω μέχρι τα Χριστούγεννα ή ένα-δύο μαθήματα μετά από τα Χριστούγεννα. Θα τελειώσουμε την ενασχόλησή μας με τους μεταποστολικούς πατέρες. Σε ένα λοιπόν από τα συγγράμματα των μεταποστολικών πατέρων και συγκεκριμένα στο σύγγραμμα Διδαχή των 12 Αποστόλων και στο τμήμα του συγγράμματος που ασχολείται με τη διδασκαλία περί των δύο οδών, περί των δύο δρόμων, όταν εκθέτει ο συγγραφεύς, ο άγνωστος συγγραφεύς, είναι σπουδαίο όμως σύγγραμμα, όταν εκθέτει ο συγγραφεύς την οδό, την καλή, την οδό της αρετής, κάνει λόγο και για την ελεημοσύνη. Και εκεί εισηγείται ο συγγραφεύς ότι πρέπει να μην δίνουμε εύκολα ελεημοσύνη, αλλά πρέπει να ιδρώνει το χέρι μας πριν δώσουμε ελεημοσύνη και να εξετάζουμε σε ποιον δίνουμε ελεημοσύνη. Και αυτή η θέση μάλιστα αυτού του συγγράμματος, του πολύ καλού της Διδαχής των 12 Αποστόλων, έχει ληφθεί από καθηγητάς των θεολογικών σχολών σε εγχειρίδια ηθικής και που αυτοί προβληματίζονται για το θέμα αυτό, αν θα πρέπει η ελεημοσύνη να είναι διακριτική ή να είναι αδιάκριτη προς όλους. Στα προηγούμενα μαθήματα, στο προηγούμενο μάθημα, να μην πάω πιο πίσω, σας παρουσίασα εδώ τι λέει η Αγία Γραφή για το θέμα αυτό της διακριτικής ή της αδιάκριτης ελεημοσύνης. Και ξεκινήσαμε με τη Σοφία Σειρά. Στη συνέχεια είδαμε κάποια πώς ο Χριστός αντιμετωπίζει το θέμα αυτό της βοηθείας και κάποια κείμενα από τους Αγίους Αποστόλους, ιδιαίτερα από τον Απόστολο Παύλο. Σήμερα θα σας παρουσιάσω εδώ, ελπίζω να προλάβουμε, θα σας παρουσιάσω τη διδασκαλία μερικών επιφανών πατέρων και το κάνω αυτό διότι κι εγώ εξεπλάγιν, διότι παλαιότερα ηρωτώμην κι εγώ και από πνευματικούς ακόμη, Πάτερ, τι γίνεται με το θέμα της ελεημοσύνης, όλους τους επέτες που συναντούμε στον δρόμο πρέπει να τους βοηθούμε. Και μερικές φορές μάλιστα ερχόμουν και σε σύγκρουση με κάποιους πνευματικούς, οι οποίοι έλεγαν στα πνευματικά τους παιδιά, όχι μην βοηθάτε στον δρόμο όσους βρίσκετε, να προτιμάτε να τους λέτε να έρθουν να τους δώσουμε τρόφιμα αν έχουν ανάγκη,
παρά να τους δίνετε χρήματα. Να μην βοηθάτε στον δρόμο τους επέτες, γιατί αυτοί μερικοί είναι απατεώνες, μερικοί κάνουν επίτηδες, το έχουν κάνει επάγγελμα, είναι οκνηροί, είναι τεμπέληδες και όλα αυτά. Εγώ χωρίς να έχω ερευνήσει το θέμα λεπτομερώς στην πατερική γραμματεία, διαισθητικώς είχα μία άποψη ότι πρέπει να βοηθούμε. Πρέπει να βοηθούμε σε όλους. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται απολύτως από όλους τους πατέρες. Επιβεβαιώνεται όμως από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όπως θα δούμε. Και φαίνεται κάποιες φορές, από τις κάποιες φορές που διάβαζα Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μου είχε μείνει αυτή η θέση του και είχα πάρει και εγώ άποψη υπέρ της αδιάκριτης ελεημοσύνης. Θα δούμε τώρα πώς θεμελιώνουν οι πατέρες το θέμα αυτό και θα συζητήσουμε στο τέλος, διότι την προηγουμένη φορά προέκυψαν πολλά ερωτήματα και σας είπα, περιμένετε να ακούσουμε τι λένε οι Άγιοι, ποιες θέσεις έχουν οι Άγιοι και στη συνέχεια συζητούμε τα ερωτήματά σας. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, καταρχήν με μία του γενική θέση που δεν έχει πολύ σχέση με το θέμα μας, αλλά δίνει έναν προσανατολισμό ο οποίος επιβεβαιώνεται από άλλες του θέσεις στη συνέχεια. Σε ένα λόγο του λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει «Γενόμεθα Χριστή εύσπλαχνη συμπαθής, μιμισόμεθα του δεσπότου την αγαθότητα, ως ανατέλει τον ήλιον αγαθής και πονηρής και τρέφει τη βροχή πάντας ομοίως». Είναι ευαγγελική θέση αυτή, την έχει πει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε πονηρούς και σε αγαθούς, ανατέλει τον ήλιο σε όλους και βρέχει σε όλους. «Μη δεξόμεθα πλουτίν δια της των άλλων παινίας, μη παρά το σούτον έλθομεν της Θείας Ισότητος, μη δε μίξομεν των ημέτερων πλούτων, αλλοτρίης δάκρυσιν, υφών ως Ιού και σιτός εκδαπανηθήσετε». Να μην ανακατέψουμε τον πλούτο μας από τσιγκουνιά. Με τα δάκρυα θα μπορούσαμε, αν σκορπίσουμε τον πλούτο μας, να μην θεραπεύσουμε πολλούς οι οποίοι λόγω της φτώχειας κλαίνε. Μη δε μίξομεν των ημέτερων πλούτων αλλοτρίης δάκρυσιν κτλ. Αλλά μία άλλη θέση του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Στον επιτάφιο που κάνει στον πατέρα του, ο πατέρας του ήταν επίσκοπος του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, από τις λίγες περιπτώσεις και μαρτυρίες που έχουμε ότι στην αρχαία εκκλησία υπήρχαν έγγαμοι επίσκοποι και κάποιες φορές γίνεται ο λόγος για επαναφορά του θεσμού του εγγάμου των επισκόπων, μόνο ότι υπάρχει απόφαση Οικουμενικής Συνόδου ότι τουλάχιστον οι επίσκοποι πρέπει να είναι άγαμοι, η οποία δύσκολα θα ανατραπεί. Εδώ λοιπόν στον επιτάφιο που κάνει προς τον πατέρα του, Γρηγόριο και εκείνο ονομαζόμενο, λέει τα εξής: «Τις μεν γάρε εκείνου περί τα κοινά σπουδαιότερος, τις δε τα οίκη φιλοσοφότερος, επειδή και οίκον εμέρισεν αυτό και κτίσιν σύμετρον ο πάντα καλός και ποικίλος οικονομών Θεός». Ποιος ήταν πιο φιλοσοφικός ακόμη και στην διαχείριση των σπιτικών του, των οικιακών του πραγμάτων. «Τις δε πένιση το ατιμωτάτο μέρη της ομωτήμου φύσεως, ή την ψυχήν συμπαθέστερος ή την χείρα δαψιλέστερος». Και απέναντι στους πένιτες, το ατιμωτάτο μέρη της ομωτήμου φύσεως, ενώ είμαστε όλοι ομότιμοι οι άνθρωποι, οι πένιτες θεωρούνται ατιμότατο μέρος της φύσεως. «Τις δε πένιση το ατιμωτάτο μέρη της φύσεως ή την ψυχήν συμπαθέστερος, ήταν συμπαθέστερος ως προς την ψυχήν, ή την χείρα δαψιλέστερος και πιο πλούσιος». Σαν τον πατέρα μου, κανένας δεν άνοιγε το χέρι του, λέει, για να δώσει στους φτωχούς. «Το όντι γάρ ως οικονόμος αλλοτρίων διανοείτο περί των ιδίων». Τα δικά του τα κτήματα τα θεωρούσε ως ξένα. Ως αλλοτρίων διανοείτο περί των ιδίων. Τα δικά του τα περιουσιακά στοιχεία τα θεωρούσε ως ξένα. «Το όντι γάρ ως οικονόμος αλλοτρίων διανοείτο περί των ιδίων, επικουφίζον την παινίαν εις δύναμην», ανακούφιζε τη φτώχεια όσο ήταν δυνατόν, «και δαπανόμενος και δαπανούσε ούτης περί της μόνον, αλλά δι και τις αναγκαίες
έδινε όχι μόνο από εκείνα που του περίσευαν, αλλά ακόμα και εκείνα που ήταν αναγκαία στο σπίτι του. Δύσκολη αυτή η ελεημοσύνη, γιατί όλοι μας συνήθως δίνουμε από αυτά που περισσεύουν και όχι από αυτά που είναι αναγκαία. Ο πατέρας του λέει ότι έδινε όχι μόνο σε αυτά που του περίσευαν, αλλά σε αυτά που ήταν και αναγκαία για την οικογένειά του. Υπερδί σαφεστά τη φιλοπτωχία απόδειξη. Και το να δίνεις από τα αναγκαία, αυτό είναι σαφεστάτη απόδειξη της φιλοπτωχίας, ότι αγαπάς τους φτωχούς. Και διδούς μερίδα ούτε σε 7 μόνον κατά την του Σολομώντος νομοθεσίαν. Ο Σολομών έχει μια νομοθεσία που λέει ότι ακόμη και 6-7 άτομα, μέχρι 7, αν έρθουν και σου ζητήσουν ελεημοσύνη, να δώσεις. Ο πατέρας μου λέει, δίνει όχι μόνο σε 7, αλλή προσέλθηκε ο 8ος, μηδέν τάφτα μικρολογούμενος. Ακόμη και αν ερχόταν και ο 8ος, ακόμη έδινε και στον 8ο. Αλ ίδιον αποκτώμενος, ικτωμένους άλλους γινώσκομεν. Και ήταν πιο ευχάριστο, ίδιον γι' αυτόν αποκτώμενος, να χάνει τα κτήματά του, από, με την έννοια του αφαιρώ εδώ, όχι το αποκτάω, αλ ίδιον αποκτώμενος, ικτωμένους άλλους γινώσκομεν. Ανερών σύνδεσμων και χειροτονίαν, και τώρα εδώ είναι το αυτό που είχα σημειώσει και κάνει εντύπωση, ακούστε τώρα, μέσα παρένθεση. Όπερ εμή δύναται μικρολογίαν και δοκιμασίαν του λειψωμένου, ώστις τε άξιος και ώστις ου. Εγώ θεωρώ πως είναι μικρολογία, λέει, και εξέταση αυτού ο οποίος θα πάρει. Όπερ εμή δύναται μικρολογίαν και δοκιμασίαν του λειψωμένου, ώστις τε άξιος και ώστις ου. Αν εξετάζουμε ποιος είναι άξιος και ποιος δεν είναι άξιος, αυτό το θεωρεί μικρολογία, μικρότητα το θεωρεί. Και ρήμα γονγκισμού μερά της επιδόσεως. Δίνεις και από πίσω γονγκίζεις. Αυτό λέει είναι μικρολογία, είναι μικροπρέπεια. Και να γονγκίζεις όταν κάνεις ελεημοσύνη, δίνεις σε κάποιον ελεημοσύνη και συγχρόνως μουρμουρίζεις, αλλά είναι και δείγμα μικρολογίας αν εξετάζεις ώστις τε άξιος και ώστις ου. Ποιος είναι άξιος και ποιος δεν είναι άξιος. Όπερ πάσχους είναι οι πολλοί, διδόντες μεν το δε προθύμος ου προστιθέντες. Και το πάσχουν πολλοί οι οποίοι δίδουν ελεημοσύνη, αλλά όχι με προθυμία. Ο του παρέχει μίζων εστί και τελεότερο. Το να δίνεις με προθυμία είναι πολύ μεγαλύτερο και πιο τέλειο από το να δίνεις. Και ακούσε τώρα θέση, πολλό γαρ βέλτιον είναι δια τους αξίους, ωραίγιν και της αναξίης, γιατί είναι πολύ, πολύ καλύτερο για τους αξίους να βοηθάς και τους αναξίους, ή τους αξίους αποστερήν δέει των αναξίων. Δηλαδή, φοβούμενος πως κάποιος είναι ανάξιος, να στερείς και κάποιον ο οποίος είναι άξιος να πάρει. Γιατί που ξέρεις ότι όλοι αυτοί που ζητούν είναι άξιοι ή ανάξιοι. Δέστε τι ωραία το λέει. Πολλό γαρβέλτιον είναι δια τους αξίους, ωραίγιν και της αναξίης. Πολλό γαρβέλτιον, επαναλαμβάνω, είναι δια τους αξίους, ωραίγιν και της αναξίης, ή τους αξίους αποστερήν δέει των αναξίων. Να φοβόμαστε ότι αυτόν στον οποίο δίνουμε ελεημοσύνη είναι ανάξιος, δέει το δέος, δέει από φόβο των αναξίων, και να στερούμε και τους αξίους από την ελεημοσύνη, γιατί από τους ανθρώπους οι οποίοι μας ζητούν ελεημοσύνη μπορεί να υπάρχουν αναξιόντες, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άξιοι που έχουν ανάγκη ελεημοσύνης. Φοβούμαι λοιπόν εμείς μήπως δώσουμε ελεημοσύνη σε κάποιον που δεν το αξίζει, στερούμε την ελεημοσύνη και από κάποιον που το αξίζει. Αυτή είναι μια θέση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, η οποία θα πρέπει να πω σχεδόν συμβαδίζει και με την θέση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπως θα δούμε, ο οποίος κάνει πολλές αναλύσεις γύρω από το θέμα αυτό. Αρκετά διαφοροποιημένη είναι η θέση του Μεγάλου Βασιλείου. Και είναι περίεργο που είναι διαφοροποιημένη αρκετά η θέση του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος θεωρείται ο ένας από τους φιλανθρωποτέρους πατέρας της Εκκλησίας με τη Βασιλιάδα κτλ. Θα δούμε μήπως τον παρεμηνεύουμε λίγο, θα διαβάσουμε τα κείμενά του για να δούμε τι προκύπτει από τα κείμενα αυτά που έχω στα χέρια μου εδώ. Έχω εδώ μία επιστολή την οποία στέλνει στον γνωστό επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, μαθητή του Μεγάλου Βασιλείου και συγγενή του, κάποιος Ηρακλήδης, εκ μέρους του Μεγάλου Βασιλείου, στέλνει μια επιστολή προς τον Αμφιλόχιο.
Αυτός ο Ηρακλήδης που στέλνει την επιστολή στον Αμφιλόχιο ήταν φίλος του Αμφιλοχίου και όπως φαίνεται από αυτήν την επιστολή είχαν αποφασίσει και οι δύο, ο Ηρακλήδης και ο Αμφιλόχιος, να εγκαταλείψουν το επάγγελμα του ρήτορος και του δικηγόρου και να επιδοθούν στη μοναχική άσκηση και την ερημία. Αλλά όταν πέρασε από την Κεσάρια, ο Ηρακλήδης, όπου γοητεύθηκε από την προσωπικότητα του Μεγάλου Βασιλείου, αποφάσισε να μείνει πλησίον του Μεγάλου Βασιλείου, στη Βασιλιάδα και κοντά να τον βοηθάει. Ο Αμφιλόχιος με επιστολή του τον κατηγορεί ότι αθέτησε την συμφωνία τους και δίνει απάντηση σε αυτήν την επιστολή, από την οποία επιστολή τώρα προκύπτουν τα εξής για το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Λέει λοιπόν ο Ηρακλήδης, απευθυνόμενος στον Αμφιλόχιο για τον Μέγα Βασίλειο: «Γενόμενος δε πλησίων Κεσαρίας, ώστε γνωρίσε τα πράγματα και αυτή προβαλήν την πόλη μη ανασχόμενος, το πλησίον προσέφυγον πτωχοτροφείο, ώστε εκεί μαθήν περιόν ευουλόμην». Όταν έφτασε στην Αλεξάνδρεια, στην Κεσάρια, και επειδή δεν ανέχθηκα να πάω μέσα στην πόλη, πήγα στο πτωχοτροφείο, στη Βασιλιάδα. Πήγα το πλησίον προσέφυγον πτωχοτροφείο, ώστε εκεί μαθήν περιόν ευουλόμην, και να μάθω εκεί, στη Βασιλιάδα, πράγματα για τα οποία ήθελα να μάθω. Ήτα κατά συνήθεια επιδημήσαντι το Θεοφελεστά το Επισκόπο, ανήνεγκα περιόν προσέταξεν ημίν λογιώτη σου. Και όταν έφτασε εκεί ο Επίσκοπος, ο Βασίλειος, τον ρώτησε για αυτά που μου είπες. «Και άμεν απεκρίνατο, ούτε τη μνήμη φυλαχθήνε παρημών δυνατών, και επιστολής υπερβαίνει μέτρων». Όσα συζητήσαμε, λέει, και τα έχω ξεχάσει, δεν θυμάμαι όλα, αλλά και δεν μπορώ να σου τα πω σε μία επιστολή. «Ως εν κεφαλαίο δε, περί της ακτιμοσύνης εκείνο έφη το μέτρον είναι», σχετικά όμως με την ακτιμοσύνη, και εδώ βέβαια η ακτιμοσύνη είναι μία από τις μοναχικές αρετές, και επειδή και οι δύο ήταν υποψήφιοι μοναχοί και ο Μέγας Βασίλειος διετέλεσε μοναχός, ενδιέφερα να μάθουν για την ακτιμοσύνη. «Ως εν κεφαλαίο δε, περί της ακτιμοσύνης εκείνο έφη το μέτρον είναι, ώστε εις τον έσχατον χιτώνα έκαστον εαυτό περιϊστάνε την κτήσιν». Για να είναι κανείς ακτίμων πρέπει να έχει ένα μόνο χιτώνα. Αυτός είναι ακτίμων, αυτός που έχει ένα μόνο χιτώνα, όχι δεύτερο. «Και παρήχε το ημίν εκ του Ευαγγελίου τας αποδείξεις», και μου έφερε από το Ευαγγέλιο τις αποδείξεις, «μίαν μεν ως Ιωάννου του Βαπτιστού υπόντος», ο Βαπτιστής ο Ιωάννης έλεγε στους μαθητάς του, «ο έχων δύο χιτώνας, μεταδότο το μη έχοντι». Ετέραν δε ως του Κυρίου τις μαθητές απαγορεύσαντος μη έχειν δύο χιτώνας». Αλλά και ο Χριστός απαγόρευσε τους μαθητάς του να μην έχουν δύο χιτώνας, δύο παλτά. «Προσετήθη δε τούτης», όχι μόνο τους μοναχούς, τους μαθητάς τους, τους Αποστόλους και σε όλους τους χριστιανούς. «Προσετήθη δε τούτης και το ή θέλεις τέλειος είναι, είπαγε πόλης όσου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής». Έλεγε δε και την του Μαργαρίτου Παραβολίνης του το φέρειν, ότι ο έμπορος ο ευρών των πολύτιμων Μαργαρίτην απελθών επόλυσεν εαυτού πάντα τα υπάρχοντα και ηγόρασεν εκείνον. Ο Μαργαρίτης είναι η Βασιλεία του Θεού. Ότι κάποιος για να αποκτήσει αυτόν τον Μαργαρίτη, να εισαχθεί στη Βασιλεία του Θεού και να σωθεί, πρέπει να τα πουλήσει όλα. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο πράγμα από τη σωτηρία μας. Πρέπει να τα πουλήσουμε όλα για να αποκτήσουμε αυτόν τον Μαργαρίτη της Βασιλείας του Θεού. «Προσετήθη δε τούτης», και αυτό τώρα έχει σημασία, «προσέθεται δε σε αυτά, ότι ουδέ εαυτό τι να επιτρέπειν χρήτην των χρημάτων διανομήν». Προσέθετε δε ότι δεν πρέπει κανένας να επιτρέπει ούτε στον εαυτό του την διανομή των χρημάτων, αλλά το τα των πτωχών οικονομήν πεπιστευμένο. Αλλά να εμπιστεύεται τα χρήματά του σε αυτόν που έχει ανατεθεί η διακονία των πτωχών. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν πτωχοκομεία όπως στη Βασιλιάδα, να μην βοηθάει κανένας στους φτωχούς μόνος του, αλλά να πηγαίνει στον πτωχοκόμο και να δίνει εκεί στον πτωχοκόμο τα χρήματα και αυτός να διαχειρίζεται τα των πτωχών. «Προσετήθη δε τούτης, ότι ουδέ αυτό τι να επιτρέπειν χρήτην των χρημάτων διανομήν,
αλλά το τα των πτωχών οικονομήν πεπιστευμένο. Και τούτο από τον πράξιον επιστούτο, και αυτό το έβγαζε από τις πράξεις των Αποστόλων, ότι πολλούντες τα προσόντα αυτής, φέροντες, ετήθουν παρά τους πόδας των Αποστόλων. Και παρεκείνων διεδίδετο εκάστο, καθότι αν τις χρίαν είχε. Είχε ως παράδειγμα την πρωτοχριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων, όπου οι πιστοί οι πρώτοι πουλούσαν τις περιουσίες τους, έφεραν τα χρήματα στους Αποστόλους και οι Απόστολοι ανέθεταν να γίνεται η διακονία των φτωχών. Έλεγε γάρ, εμπειρίας χρήζειν την διάγνωση του αληθώς δεωμένου και του καταπλεονεξίαν ετούντος. Προσέξτε τώρα εδώ. Έλεγε γάρ, εμπειρίας χρήζειν την διάγνωση, την διάκριση του αληθώς δεωμένου. Πρέπει, λέει, να είναι έμπειρος κανένας για να διακρίνει αυτό που έχει αληθινά ανάγκη, του αληθώς δεωμένου και του καταπλεονεξίαν ετούντος. Και αυτόν ο οποίος ζητιανεύει από πλεονεξία. Γιατί όπως λέγατε και μερικοί από εσάς εδώ, υπάρχουν μερικοί που έχουν τεράστιες περιουσίες, έχουν κάνει από την ζητιανιά περιουσίες, εν τούτης από πλεονεξία εξακολουθούν και ζητιανεύουν. Έλεγε λοιπόν ότι χρειάζεται εμπειρία, γι' αυτό δεν μπορεί ο καθένας, χρειάζεται εμπειρία για να διαγνώσει κανένας τον αληθώς δεόμενον, αυτόν που έχει αληθινά ανάγκη, από αυτόν που ζητάει από πλεονεξία. Επομένως, μπορεί μερικοί από τους επέτες να μην έχουν πραγματική ανάγκη, αλλά να το κάνουν αυτό από πλεονεξία. Και παρακάτω έχει μια πιο σκληρή θέση. Στη συνέχεια αυτού, «και ομέν το θλιβωμένο διδούς, το Κυρίο έδωκε». Αυτός που δίνει σε αυτόν που θλίβεται, που έχει ανάγκη, τα δίνει στον Χριστό. «Και ομέν το θλιβωμένο διδούς, το Κυρίο έδωκε και παρά αυτού λείψε των μισθών». Και θα πάρει από τον Χριστό μισθό, αν δίνει σε κάποιον που έχει ανάγκη. Δέστε την άλλη θέση πόσο σκληρή είναι. «Ο δε το περιερχομένο», αυτός όμως που δίνει στον γυρολόγο, που δεν έχει ανάγκη, «ο δε το περιερχομένο προσέριψε κοινή». Είναι σαν να τα δίνει σε σκύλο. «Προσέριψε κοινή φορτικό μεν δια την ανέδειαν». Έριξε σε σκύλο, ο οποίος είναι φορτικός για την αδιαντροπιά, και υπάρχουν ξεδιάντροποι επέτε, οι οποίοι άμα δεν τους δώσεις κιόλας σε βρίζουν. Όταν λοιπόν τα δίνει σε κάποιον που δεν έχει ανάγκη, στον περιερχόμενο τον γυρολόγο, προσέριψε κοινή φορτικό μεν δια την ανέδειαν, ουκ ελεϊνό δε δια την ένδειαν. Και ο οποίος δεν είναι άξιος λύπης, αφού δεν έχει ανάγκη. Εδώ λοιπόν είναι μία από τις θέσεις του Μεγάλου Βασιλείου, υπάρχουν και άλλες που φαίνεται αυτή η επιφύλαξή του. Στο περίφημο έργο του Όρη Κατεπιτομήν, ένα μοναστικό έργο, τον ρώτησαν, είναι ερωτήσεις και απαντήσεις, τον ρώτησαν τον Μέγα Βασίλειο, αν στο μοναστήρι κάποιος που έχει αναλάβει την οικονομία, την διαχείριση των ανατεθέντων το Κυρίο. Πήγαινε ο κόσμος στα μοναστήρια και έδινε χρήματα και άλλα αντικείμενα. «Ο εχειριζόμενος οικονομίαν τον το Κυρίο ανατεθέντων, ή ανάγκη έχει πληρώσε το παντί το ετούν της εδίδου και τον θέλοντα από σου δανείσαστε μη αποστραφείς». Αν λοιπόν σε ένα μοναστήριο οικονόμος που έχει στις αποθήκες του μοναστήριου πράγματα που τα είναι αφιερωμένα για το μοναστήρι, αυτός πρέπει από τα πράγματα αυτά του μοναστηριού να εκπληρώνει το παντί το ετούν της εδίδου, να δίνει σε αυτόν, στον οποιοδήποτε που ζητάει, που έχει ανάγκη από το μοναστήρι. Αν στο μοναστήρι πρέπει να εκπληρώνει αυτό που λέει ο Κύριος, το παντί το ετούν της εδίδου και τον θέλοντα από σου δανείσαστε μη αποστραφείς. Απάντηση. Το παντί το ετούν της εδίδου και τον θέλοντα από σου δανείσαστε μη αποστραφείς, ως περπειρασμού έχει τόπον. Είναι λίγο δύσκολο, είναι πειρασμικό. Ως η ακολουθία των συνημένων δείκνηση, όπως δείχνει η συνάφεια. Και εις πονηρούς έστι το προστεταγμένον ου προηγουμένος. Το να δίνει κανένας και εις πονηρούς, παντί δίδου και εις πονηρούς δίδου, δεν είναι προηγούμενο θέλημα του Θεού, ου προηγουμένος. Και εις πονηρούς έστι το προστεταγμένον ου προηγουμένος,
αλλά κατά περίσταση γίνεστε οφείλων. Πρέπει να γίνετε κατά περίσταση, όχι σαν εντολή το να δίνεις σε όλους και στους πονηρούς, κατά περίσταση. Προηγούμενο γαρ πρόστρεγμα του Κυρίου εστί, το πόνισό σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής. Γιατί το κατεξοχήν θέλημα του Θεού προηγούμενον, αυτό που προηγείται προηγούμενον, πρόσταγμα του Κυρίου εστί, πόλης όσου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής. Να δίνουμε στους πτωχούς, όχι παντί. Και πάλι, πωλήσατε τα υπάρχοντα ημών και δώτε λεημοσύνην. Είδε το άλλης από τα χθέν, αν δε αυτό το οποίο, για το οποίο δίδεται την εντολή να δίδετε, στους πραγματικά πτωχούς δηλαδή, είδε το άλλης από τα χθέν, εις άλλους φέρειν ούκα κίνδυνον εστί του Κυρίου λέγοντος, ότι ούκα πεστάλλην ημί εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Για το θέμα αυτό λέει, θα πρέπει να ξέρουμε ότι και ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι δεν εστάλλην παρά εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πρώτα θα κοιτάξω τους δικούς μου δηλαδή. Ο Χριστός είπε πρώτα θα κοιτάξω τους Εβραίους. Ούκα πεστάλλην ημί εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ και ούκαιστη καλών λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Δεν είναι καλό να παίρνουμε το ψωμί των παιδιών μας να το δίνουμε στα σκυλιά. Ούκαιστη καλών λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Και αφού τα έχουμε αυτά λέει, τι και αφ' αυτού της ουκρίνει το δίκαιον, μπορεί και καθένας τι με ρωτάτε, να κοιτάξετε πρώτα τους δικούς μας, τους φτωχούς, τους πραγματικά φτωχούς, πρώτα τους δικούς μας και μετά δώστε και στους άλλους. Και υπάρχει και επίσης ένα άλλο κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου, πάλι ερώτησης από το έργο του πάλι όρη κατ' επιτομήν, «Η χρή από τις οικονομίας διδώνε τις ενδεέσει των έξωθεν». Αν πρέπει από το του οικονόμου, του μοναστηριού, να δίνουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη έξω από το μοναστήρι ή στους άλλους, τους ξένους. Επαναλαμβάνει πάλι τα ίδια ο Μέγας Βασίλειος. Του Κυρίου υπόντος ούκα πεστάλλην ημείς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ και ούκαι αστι καλών λαβήν των άτων το τέκνο και βαλήν της κιναρίης, τα διατεταγμένα της ανακειμένης Θεό ουκ αναγκαίων εις αδιαφόρους παραναλίσκην. Αυτά που έχουν διαταχθεί για να δίδονται σε αυτούς που είναι αφιερωμένους στο Θεό, αυτά που είναι δηλαδή για το μοναστήρι, για τους μοναχούς, δεν είναι ανάγκη να τα δίνεται σε αδιαφόρους ανθρώπους. Τα διατεταγμένα της ανακειμένης Θεό ουκ αναγκαίων εις αδιαφόρους προσαναλίσκην. Να τα ξοδεύουμε σε αδιαφόρους ανθρώπους. Είδε δυνατόν γενέστε το ηρημένον, και τώρα δέστε οι πατέρες και οι άγιοι τι γνώση της γραφής είχαν. Εγώ και εσείς δεν τα σκεφτόμαστε ποτέ αυτά. Και επειδή τώρα υπάρχει μια αντίρρηση σε αυτό, την λέει την αντίρρηση. Είδε δυνατόν γενέστε το ηρημένον υπό της επενουμένης εν πίστη γυναικός. Αν όμως πρόκειται να κάνουμε και αυτό που έκανε η Σύρο η Ιακωβίτισσα, η γυναίκα, ότι ναι Κύριε, και γάρ τα κοινάρια εστί από των ψυχίων των πιπτόντων, εντάξει μη μου δίνεις από τα πλούσια που έχεις εσύ, δώσ' μου ψίχουλα, δώσ' μου κάτι. Αν πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό λέει, ή ναι Κύριε, και γάρ τα κοινάρια εστί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες των κυρίων αυτών, αυτό λέει εν τη του οικονόμου ανακίστο δοκιμασία, αυτό ας το κρίνει ο οικονόμος, όχι μόνο ο οικονόμος, μετακινείς των μεταυτών προεχόντων γνώμης, μετά από γνώμη και των άλλων των προεστώτων του μοναστηριού, όχι μόνος του ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, ο οικονόμος, τη διάκριση του οικονόμου, αν από τα περισσεύματα μπορούμε να δίνουμε κάτι, τότε ας το κρίνει ο οικονόμος, αλλά με τη γνώμη και των άλλων προεστώτων, της γεροντίας του μοναστηριού. Είναι εκ του περισσεύματος ο ήλιος ανατείλει επί πονηρούς και αγαθούς. Και επειδή προβάλλεται συχνά ως επιχείρημα και από τον Άγιο Αιτο Χρυσόστομο και από άλλους ότι μα ο Θεός βγάλει τον ήλιο, αλλά και ο ήλιος βγαίνει εκ του περισσεύματος.
Δηλαδή ο ήλιος έχει περίσχια φωτός. Είναι εκ του περισσεύματος ο ήλιος ανατείλει επί πονηρούς και αγαθούς. Δεν μειώνεται το φως του ηλίου και η ακτίνα του ηλίου φωτίζοντας τους πονηρούς και τους αγαθούς. Είναι εκ του περισσεύματος. Δηλαδή ο Μέγας Βασίλειος λέει εδώ, αν σας περισσεύουν στο μοναστήρι, δώστε κάποια ψίχουλα στα κοινάρια, όπως λέει ο Χριστός για την γυναίκα η οποία ζήτησε τα σχετικά. Λίγο πιο σκληρό είναι ένα άλλο κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου που και αυτό μου έκανε εντύπωση. Αναφέρεται λοιπόν στο Ευαγγελικό το ετούντι σε δώσ, σε αυτόν που συζητάει δώσε. Βούλετε σε διαμέν την αγάπην εναπλότητη ανημένων είναι προς τους ετούντας. Για την αγάπη σε θέλει το Ευαγγέλιο να είσαι άνετος, ανοιχτός σε αυτούς οι οποίοι ζητούν. Λογισμό δε πάλιν διακρίνει νεκάστου την χρίαν. Αλλά άμα το σκεφτείς, λέει, πρέπει να διακρίνεις αν αυτούς τους οποίους δίνει είναι πραγματικά, έχει ανάγκη. Και τούτο με μαθήκαμε εν τες πράξεις, την ατρόπων δυνατόν κατορθούστε, ότι έφεραν και έδιναν εκεί καθότι αν της χρίαν είχε. Και ακούστε τώρα, επειδή γάρ πολλοί υπερβαίνονται στην χρήση των αναγκαίων, αφορμήν εμπορίας και υπόθεση τρυφίσας ελγούς ποιούνται την αίτηση. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν τα αναγκαία, αλλά κάνουν εμπόριο με τη ζητιανιά, επειδή γάρ υπερβαίνονται στην χρήση των αναγκαίων, αφορμήν εμπορίας, κάνουν εμπόριο τη ζητιανιά, επάγγελμα η ζητιανιά, αφορμήν εμπορίας και υπόθεση τρυφίσας ελγούς ποιούνται την αίτηση, αναγκαίως παρά της την επιμέλεια των πτωχών πεπιστευμένης η συγκομιδή των χρημάτων εγίνετο, ώστε εκείθεν επιστημόνος και οικονομικός τες εκάστου χρύες την διανομή των αναγκαίων γίνεστε. Γι' αυτό και σε πράξη των Αποστόλων είχαν αναλάβει το έργο αυτό ειδικά πρόσωπα τα οποία ανάλογα με τις ανάγκες μοίραζαν σε αυτούς που είχαν χρία. Ως περγάρ επί των αρρωστούντων χρία μεν πολλάκης ίνου, αλούπαντος έστι καιρού και μέτρου και ποιότητος καταστοχάσαστε. Στις μερικές φορές στις αρρώστιες υπάρχει ανάγκη να πιει κανείς κρασί. Αλλά δεν μπορεί κανένας να το κάνει αυτό κάθε φορά και με όποια ποιότητα. Χρεια δε ιατρού προς την δόση του ίνου και χρειάζεται και γιατρός για τον ίνο. Και εδώ ακούω για πρώτη φορά ότι ο ίνος είναι και φάρμακο. Ήταν γιατρός ο Μέγας Βασίλειος, ότι μπορεί και ως φάρμακο να λογιστεί το κρασί. Χρία δε ιατρού προς την δόση του ίνου, ούτω δι και υπερι την θεραπεία των δεωμένων οικονομία, ού παραπάντων ωφελήμως ενεργήστε δύνατη. Δεν μπορεί από όλους η ελεημοσύνη να γίνεται. Και τώρα αυτό ζωγραφίζει εδώ πραγματικά μερικές καταστάσεις επετών. Ακούστε τώρα. Τις γάρ δι τα θρηνώδη μέλη προς την των γυναικών απάτην συντηθήσει, διότι υπάρχουν μερικοί επέτες οι οποίοι θρηνούν, κλαίνε, κλαψουρίζουν προς την των γυναικών απάτην για να εξαπατήσουν τις ευαίσθητες γυναίκες. Πηγαίνουν σε γυναίκες και βάζουν τα κλάματα μερικοί επέτες. Τις γάρ δι τα θρηνώδη μέλη προς την των γυναικών απάτην συντηθήσει και τα άλλο, και τα πληρώματα του σώματος και τα έλκη προς εμπορίες αφορμήν προτιθήσει, και αυτούς οι οποίοι τα τραύματα του σώματος τα δείχνουν και έχουμε κομμένα πόδια, κομμένα χέρια και μας τα δείχνουν οι επέτες, και τα πληρώματα του σώματος και τα έλκη προς εμπορίες αφορμήν προτιθήσει, ού πάντως το δαψιλές της διακονίας ωφέλιμον. Τώρα τους δίνουμε πάντοτε σε αυτούς άφθονα, αυτό δεν είναι ωφέλιμο. Αφορμή γάρ αυτής εις κακίαν η χορηγία γεννήσεται, διότι η χορηγία θα τους κάνει κακό. Και δέστε τώρα που μερικές φορές εγώ σας το λέω και έτσι εξομολογούμενος, επειδή πολλές φορές μου έτυχε να βγω στους δρόμους Θεσσαλονίκης και επειδή εμείς οι ιερείς γινόμαστε στόχος των επετών και έρχονται γύρω μας όλοι και μερικές φορές μας φαίνουν σε δύσκολη θέση, έτυχε μερικές φορές να μην έχω μαζί μου ψηλά χρήματα για να δώσω. Κάποιες φορές είμαστε και με τον πατέρα Σεραβίου και κάποια μας έβρισε κιόλας και μας επιτέθη, με κάποια γύφτισα εκεί μας επιτέθη.
Τις πιο πολλές φορές φροντίζω να έχω κάτι και να δίνω, μισό, ένα ευρώ κτλ. Και να αποφεύγω αυτήν την... Κοιτάξτε τώρα τι λέω ο Μέγας Βασίλειος, σχετικό εδώ. Αλλά μικρά δόση χρή την των τιούτων ηλακίν αποθήστε. Με ένα μικρό δόσιμο, μικρά δόση χρή την των τιούτων ηλακίν. Ηλακτό. Το γάβγισμα το επίμονο, μικρά δόση την των τιούτων ηλακίν αποθήστε, το δε συμπαθές και φιλάδελφων επιδεικνυμένους, εν της μεθυπομονής την θλίψην φέρειν δε διδαγμένους. Και να επιδεικνύουμε τη φιλανθρωπία μας σε εκείνους οι οποίοι δεν βγάζουν τα τραύματά τους έξω, αλλά υπομένουν μέσα στο σπίτι τους και είναι πραγματικά φτωχοί. Αυτή είναι μια θέση του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία είναι όντως πολύ ρεαλιστική. Όταν έχουμε τέτοιους θρασείς οι οποίοι ζητούν, με μικρά δόση, αλλά μικρά δόση χρή την των τιούτων ηλακίν αποθήστε, το δε συμπαθές και φιλάδελφων επιδεικνυμένους, εν της μεθυπομονής την θλίψην φέρειν δε ειδαγμένους. Και πραγματικά λέμε πολλές φορές υπάρχουν φτωχοί οι οποίοι δεν δείχνουν πως είναι φτωχοί και μέσα στα σπίτια τους από αξιοπρέπεια, με υπομονή, κάθονται και υποφέρουν την πτώχεια χωρίς να βγαίνουν έξω ξεδιάντροπα στον δρόμο και να επαιτούν. Αυτούς πρέπει με τον Μέγα Βασίλειο να ψάχνουμε και να ζητούμε. Αυτά λοιπόν και από τον Μεγάλο Βασίλειο, ο οποίος βλέπετε είναι λίγο επιφυλακτικός και λίγο αυστηρός στα θέματα αυτά. Ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος είναι ανατρεπτικός. Έχουμε λίγη ώρα να σας τα παρουσιάσω του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου. Δεν θα προλάβω τον συγχρόνων ηθικολόγο να σας πω, αλλά μερικά του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου αξίζει να τα ακούσουμε. Ο οποίος μάλλον είναι υπέρ της απόψεως ότι δεν πρέπει να μεταβαλόμαστε σε εξεταστές και σε δικαστές και να ψάχνουμε να βρίσκουμε ποιος έχει ανάγκη και ποιος δεν έχει ανάγκη, αλλά να δίνουμε σε όλους. Ας σας διαβάσω όμως μερικά κείμενά του, αν όχι όλα, μερικά ενδεικτικά κείμενα του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου. Δες λέει πάλι πώς μιλάει για την ελεημοσύνη ο Απόστολος Παύλος. Ο ελεών εν ηλαρότητη πάση την χείρα ανέωξε. Αυτός που ελεεί με απλόχερα εν ηλαρότητα πάση την χείρα να ανέωξε. Ανοίγει το χέρι του σε όλους. Εντάφθα μέντι υπέρ των πιστών φυσί, διό και επάγει λέγον τες χρύες των Αγίων κοινωνούντες. Εδώ μας μιλάει βέβαια ο Απόστολος Παύλος ότι να βοηθούμε τους πιστούς, τους χριστιανούς. Και ούκ είπε παρέχεται αυτόν τες χρύες, αλλά κοινωνείται αυτόν τες χρύες. Δεικνύς ότι μίζω να λαμβάνουσιν ή διδούσιν και ότι εμπορία το πράγμα εστί, κοινωνία γαρεστή. Ας τα αφήσουμε αυτά. Εισφέρεις σύ χρήματα, δίνεις εσύ χρήματα, εισφέρους είσαι παρησίαν εκείνη την προς τον Θεόν. Και αναφερόμενος στο την φιλοξενία διώκοντες, ότι πρέπει να επιδιώκουμε τη φιλοξενία, λέει τα εξής. Ούκ είπεν εργαζόμενοι την φιλοξενία, αλλά διώκοντες την φιλοξενία. Παιδεύουν ημάς μη αναμένην τους δεωμένους, πότε προς ημάς έλθωσιν. Να μην περιμένουμε πότε θα έρθουν αυτοί που έχουν ανάγκη, αλλά να ψάχνουμε να τους βρούμε εμείς. Λέει την φιλοξενία διώκοντες. Δεν λέει την φιλοξενία εργαζομένους. Παιδεύουν ημάς μη αναμένει τους δεωμένους πότε προς ημάς έλθωσιν, αλλά αυτούς επιτρέχειν και καταδιώκειν. Ούτως ο Λότ, ούτως ο Αβραάμ επίησε. Και γάρ την ημέραν εις τούτο ανάλωσεν, αναμένουν την καλή ταύτην θύραν και ειδόν ανεπίδησε. Ξέρω από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Αβραάμ έβγαινε στο δρόμο και έψαχνε να βρει ανθρώπους για να φιλοξενήσει. Ού καθά περιμείς επιδάν είδομεν ξένων ή πένιτα τα σοφρείς ανασπόμεν. Δεν έκανε όπως κάνουμε εμείς όταν δούμε ένα ξένο ή φτωχό, μαζεύουμε τα φρύδια, τα σοφρείς ανασπόμεν. Και ουδέ προσρίσεως αξίους αυτούς νομίζομεν είναι και θεωρούμε πως ούτε να τους χαιρετήσουμε είναι άξιοι αυτοί. Καν μεταμυρίαση και τηρίας μαλαχθέντες και λεύσομεν τις οικέτες δούν μικρών αργύριων, το παν κατορθωκέννη νομίζομεν. Και αν μετά από πολλά παρακάλια πούμε στους δούλους μας να δώσουν καμιά μικρή βοήθεια, νομίζουμε πως κάναμε και μεγάλο πράγμα.
αλλού κακίνος ούτως, αλλη και του σχήμα ανέλαβε και η και του κέτυγε ουκ ειδός τίνας έμελεν υποδέχεστε. Δεν ήξερε ο Αβραάμ ποιους επρόκειτο να δεχθεί, αν ήταν άξιοι ή αν ήταν ανάξιοι, τους εδέχεται όλους. Και επειδή τους εδέχεται όλους και δεν έκανε διάκριση, γι' αυτό τον αξίωσε, το νόημά του είναι αυτό. Γι' αυτό τον αξίωσε ο Θεός να φιλοξενήσει αγγέλους και να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα. Αν λέει το νόημα είναι αυτό, για να μην σας κουράσω με κείμενα, εξαιρετικά κείμενα, αν έκανε ο Αβραάμ ό,τι κάνουμε εμείς με αξίους και αναξίους, δεν θα του έστελνε ο Θεός να φιλοξενήσει τους αγγέλους και την Αγία Τριάδα. Αλλά επειδή έβγαινε έξω και όποιον έβρισκε τον βοηθούσε, γι' αυτό τον αξίωσε ο Θεός. Μη τίνειν βίους και πράξεις πολυπραγμόνη. Μη λοιπόν εξετάζεις τους βίους και τις πράξεις, και γάρες χάτης τούτο απειροκαλίασε στην, υπερενός άρτου ζωήν ολόκληρον περιεργάζεστε. Θα δώσεις ένα ψωμί και εξετάζεις τώρα τη ζωή του άλλου ανθρώπου, αν είναι άνεργος, αν έχει παιδιά, αν έχει... Ένα ψωμί θα δώσεις, δώσ' του ένα ψωμί εκεί και γίνεσαι εσύ εξεταστής. Ήγαρ ανθρωφόνος, κοιτάξτε που το πάει, ήγαρ ανθρωφόνος ούτως, ήγαρ ληστής, ήγαρ οτιούν, άρτου και ολίγων αργυρίων ούδο κίση άξιος είναι, ακόμη και αν είναι φωνιάς και αν είναι ληστής, δεν είναι άξιος να του δώσεις ένα ψωμί. Καν γάρ επιστάμενος εις σαφώς ότι μυρίων ούτως γέμει κακόν, ουδέ ούτως απολογεί ανέξεις της εφημέρας τροφής αυτών αποστερών. Ακόμη και αν ξέρεις πως αυτός είναι ο χειρότερος από τους ανθρώπους, ο χειρότερος σαν κλιματίας, δεν θα έχεις απολογία αν δεν του δώσεις ελεημοσύνη, αν δεν του δώσεις να φάει. Σκότωσε κάποιον, λέει, και όχι εσένα, έτερον ανήλε. Και γάρ ή και σε αυτόν ανερήν μέλη, μη δε ούτω λοιμότων τα παρίδεις. Ακόμη και αν πρόκειται εσένα να σκοτώσει, ακόμη και τότε δεν πρέπει να τον αφήσεις να πεινάει. Και γάρ εκείνου μαθητής ή, γιατί είσαι μαθητής εκείνου, του των σταυροσάντων την σωτηρίαν ποθούντος, του λέγοντος εν αυτό το σταυρό, πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδασε τι ποιούση. Τι είναι ως μαθητής. Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος με τη γλώσσα του την χυμαρόδια, ακατάμαχη τη γλώσσα. Ο δεσπότης σου φιλεί και δέχεται χείλεση τον μέλλοντα αυτού το αίμα το τίμιο νεφέως εκχήν. Ο δεσπότης σου τον Ιούδα τον φίλησε, αυτόν που πρόκειται να τον προδώσει. Τον φίλησε στο στόμα, τον Ιούδα. Σύ δε τον πένιτα ουδέ άρτου αξιείς, και εσύ δεν θέλεις να δώσεις ένα ψωμί στον πτωχό. Και ούκε δι των νόμων ονέθηκεν ο Χριστός, διαγάρ τούτον έδειξεν ότι ου μόνον τους πένιτας, αλλού δε τους επί θάνατον ημάς άγοντας αποστρέφεστε δι. Ακόμη και αν θα μας οδηγούν στο θάνατο, και εκείνους πρέπει να τους ελεούμε. Τι να ουκάνε μάλαξε, τι να ουκάνε επέκαμψε αυτή η φωνή. Και παρακάτω σε άλλο σημείο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ακόμη οτιδήποτε κι αν είναι, αν είναι Έλληνας, ιδωλολάτρης, αν είναι άπιστος, αν είναι Εβραίος, όλους πρέπει. Εάν μη άξιοσι, εάν μη δίκαιος, εάν μη σημεία ποιή κτλ. Και φέρνει το παράδειγμα επίσης που το μνημονεύσαμε προχθές του Σαμαρίτου, του καλού Σαμαρίτου, και θεα ποιεν είπε παραβολήν, ουκ είπεν ότι Ιουδαίος η Σαμαρίτην επίησεν, αλλά ότι Σαμαρίτης την φιλοτιμίαν. Εν δεύτερον μαθάνομεν εξίσης προνοήστε των πάντων, ούτων οικείων της πίστεως μόνον επιμελουμένους, των αλλοτρίων δε αμελούντες, όχι μόνο τους οικείους της πίστεως και τους άλλους να τους αμελούμεν, ούτω τίνει και εσύ, εάν είδεις τεινά κακώς πάσχοντα, μηδέν περιεργάζουν λοιπόν, έχει το δικαίωμα της βοηθείας, τούτο Θεού έστι, καν Έλλην ή καν Ιουδαίης, ή γαρ και άπιστος, αλλά βοηθείας δείτε. Ήμεν γαρ εξετάζειν και κρίνειν επετράπηση, καλώς τα αυτά έλεγε. Νυν δε η συμφορά τα αυτά, ου καφείς εξετάζειν. Παρακάτω σε ένα άλλο κείμενο, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αριθμεί τα επιχειρήματα που προέβαλαν τότε, έχει πολλά κείμενα, δεν στα διαβάζω, τα επιχειρήματα που προέβαλαν αυτοί που δεν ήθελαν να δώσουν ελεημοσύνη, και ένα επιχείρημα είναι, γιατί δεν πάει να εργαστεί, τι ου και εργάζεται φυσί, τι δε αργών τρέφεται, γιατί τρέφεται ενώ είναι ο κνηρός. Άλλο επιχείρημα είναι, αλεπιθέτης εστί. Και είδα το επιθέτης, δεν έξερα και εγώ τη λέξη, τι θα πει επιθέτης, αλεπιθέτης πρώτη φορά τη συναντήσα, ξέρει κανείς τι θα πει επιθέτης.
Αλλά επιθέτει, δεν τον δηλωνεί, γιατί αυτός είναι επιθέτης. Δεν έχει σχέση με το επιτίθεμαι. Επιθέτη σημαίνει απατεών κατεργάρης. Απατεών. Απατεών. Αλεπιθέτης. Μα είναι απατεώνας, κατεργάρης, ψέματα κάνει. Αλεπιθέτης εστί. Και λέει και τους επιθέτες. Άλλο, άλλο επιχείρημα. Αλέχει φυσή και σχηματίζεται. Αυτός έχει και παρουσιάζεται πως δεν έχει. Και τα αναιρεί όλα αυτά. Άλλο επιχείρημα. Και τίνωσε ένα και φυσή τα ικροτηριασμένα μέλη γυμνούσι. Και γιατί ξεγυμνώνουν τα ακροτηριασμένα, και λέω ο Χρυσόστομος, άμα δεν ήμασταν τόσο άκαρδοι εμείς και τους βοηθούσαμε, δεν θα αναγκάζονταν να γυμνώσουν τα μέλη τους. Και έχει πέντε έκτο επιχείρημα για όλα αυτά. Και στο τέλος λοιπόν λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εδώ, ουχή των βίων κατέστημεν να εξεταστέ, επί ουδένα ούτως ελεήσομεν. Ώστε ή και σφόδρα εστίν εκείνος αμαρτωλός, τούτο και επ' αυτού λογίζου, και μη μνήσκου των αμαρτιών αυτού. Φιλανθρωπίες εστίν ο καιρός, ούκ ακριβούς εξετάσεως. Δεν κάνουμε δικαστήριο με τους φτωχούς, φιλανθρωπία κάνουμε, θα τους δικάζουμε αν είναι άξιοι ή αν είναι αμαρτωλοί. Και ας τελειώσουμε εδώ με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και να σας διαβάσω τώρα αυτή τη θέση που νομίζω από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, νομίζω ότι κλείνει, ας πούμε, συμπερασματικά, συμπυκνώνει και ενδεχομένως και τις αντιθέσεις λίγο της, και μεταξύ των πατέρων της εξομαλύνει. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής είναι μεταγενέστερος και του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, και λέει εδώ στα κεφάλαια περί αγάπης ένα εξαιρετικό κείμενο του Αγίου Μαξίμου: «Ο κατά μίμησιν Θεού την ελεημοσύνην ποιούμενος», αυτός που κάνει την ελεημοσύνη μιμούμενος τον Θεό, «ουκ είδε διαφοράν πονηρού και αγαθού, ή δικαίου και αδίκου, εν της του σώματος αναγκαίης». Όταν πρόκειται για ανάγκη σωματική, για φτώχεια, και ο άλλος πεινάει και είναι γυμνός, δεν βλέπουμε διαφορά πονηρού και αγαθού, ή δικαίου και αδίκου. Αλλά πάσιν εξίσου κατά την χρήαν διανέμει. Αλλά σε όλους διανέμει, ανάλογα με την ανάγκη, και δέσε τώρα τον συμβιβασμό, ή και προτιμά δια την αγαθήν προαίρεσιν του φαύλου των ενάρετων. Δηλαδή δίνει σε όλους, αλλά προτιμάει από τον φαύλο, προτιμάει τον ενάρετο. Νομίζω πως αυτό βγαίνει και από όλους τους Αγίους Πατέρας, ο καθένας δίνει τον τόνο σε μία. Δίνουμε λοιπόν σε όλους, μόνο ότι αρχίζουμε πρώτα από τους εναρέτους, από τους οικείους της πίστεως και από τους συγγενείς. Τώρα, για να δείτε τι χάος υπάρχει με τα εγχειρίδια ηθικής. Μακάρι οι ηθικολόγοι μας, εγώ στη θεολογική σχολή, εκτός από την πατρολογία, επί χρόνια εδίασκα και το μάθημα της ηθικής και γνωρίζω τα εγχειρίδια της ηθικής που έχουν γραφεί. Ένα εγχειρίδιο ηθικής, ορθόδοξος χριστιανική ηθική, του καθηγητού Παναγιώτη Δημητροπούλου, τον οποίο είχα την καθηγητή εγώ ως φοιτητής. Ένα άλλο εγχειρίδιο ηθικής του Χρήστου Ανδρούτσου, ο οποίος Χρήστος Ανδρούτσος είναι διάσημος στους κύκλους των θεολόγων, ιδιαίτερα με τη δογματική του και άλλα βιβλία. Είναι καλά κείμενα. Εγώ τα χρησιμοποιώ πάντοτε τα κείμενα, δίνουν γνώσεις και ιδέες πολλές φορές, αλλά θεωρώ πως αν εγνώριζαν τη διδασκαλία των πατέρων θα τα γράφαν διαφορετικά. Τώρα ακούστε τι γράφει ο Ανδρούτσος για το θέμα. Καταρχήν δεν καταδέχεται να ονομάσει την ελεημοσύνη ελεημοσύνη, την ονομάζει ευεργεσία. Επειδή ακούγεται άσχημα η ελεημοσύνη, δεν χτυπάει καλά στα αυτιά, σου δίνω ελεημοσύνη, η ευεργεσία ακούγεται καλύτερα. Λέει λοιπόν, η ευεργεσία έχει ηθικήν αξία αν διεξάγεται κατά τον προσήκοντα τρόπον. Έχει αξία ελεημοσύνη, ευεργεσία και ηθική αξία αν γίνεται κατά τον σωστό τρόπο. Απαιτείται δηλαδή όπως αυτή. Ένα, γίνεται εξ αγάπης και ουχή εκλείπηση εξ ανάγκης. Αυτό είναι μέσα από το Ευαγγέλιο. Το κάνεις από αγάπη και όχι. Όχι επιδεικτικός ή φαρισαϊκός, και αυτό σωστό, κατά τας δυνάμεις του διδόντος, δηλαδή όχι εκ του υστερήματος, κατά τας δυνάμεις του διδόντος, και δέστε τώρα πώς το δικαιολογεί αυτό,
Ο ελαιών δηλαδή δεν πρέπει παραγόμενος υπό των ελεημόνων συναισθημάτων να λησμονεί τας υποχρεώσεις ας έχει τυχόν προς τους οφειλέτες, προς την οικογένεια αυτού, να ελεεί δε δυσαναλόγως προς τας ιδίας δυνάμεις, ώστε να καταστεί και αυτός ενδυής. Αυτό είναι λογικοφανές. Δηλαδή να ελεείς ανάλογα με τις δυνάμεις σου. Δηλαδή θα στερήσεις την οικογένειά σου εσύ, έχεις να ξεπληρώσεις δάνεια και θα γίνεις φτωχός. Αλλά είδατε όμως ότι έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος ότι ο πατέρας του όχι μόνο είναι εκ του περισσεύματος αλλά και από τα αναγκαία και εκ του υστερήματος και περισσότερο έχει να δίνει εκ του υστερήματος. Αυτό δεν είναι χριστιανική θέση. Μόνο από αυτά που μας περισσεύουν και από αυτά που μας λείπουν. Και κατά την αξία και κατά τα ανάγκα του ετούντος. Και επίσης να ελεούμε κατά την αξία και κατά τα ανάγκα του ετούντος. Και έχει εδώ ανάγκη δηλαδή ο ελαιών να εξετάσει πόθεν προέρχεται η ανάγκη των ενδεών. Αν στερείται ο ενδεής διότι δεν θέλει ή διότι δεν δίνεται να εργάζεται. Δεν δίνεται πάλι να εργάζεται διότι πάσχει ή διότι είναι προβεβικός ή διότι δεν δίνεται να εύρει εργασία. Το δικαστήριο που λέει τώρα το δικαστήριο που λέει ο Χρυσόστομος. Θα στήσουμε δικαστήριο. Αλλά αυτό που με έκανε ιδιαίτερα εντύπωση από τον Αδρούτσα, το θεώρησα λίγο σκληρό, είναι ότι παρακάτω λέει η εργασία εξευγενίζει και παρέχει τον ανθρώπο, λέει ότι πρέπει να τους συνηθίσουμε να εργάζονται και όχι να επαιτούν. Η εργασία εξευγενίζει και παρέχει τον ανθρώπο το συνέστημα της ανεξαρτησίας και της προσωπικής αυτού αξιοπρεπίας. Τουν αντίον η ελεημοσύνη εν τες πλείστες περιπτώσεις ταπεινή εξευτελίζει και ηθικώς διαφθείρει. Απαράδεκτη θέση. Γι' αυτό δεν ονομάζει ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη, δηλαδή όλοι οι πατέρες έχουν γράψει έργα περί ελεημοσύνης. Ο Χριστός λέει, γίνεστε ελεήμονες. Και λέει εδώ ο Ανδρούτσος ότι η ελεημοσύνη εν τες πλείστες περιπτώσεις ταπεινή εξευτελίζει και ηθικώς διαφθείρει. Δηλαδή αυτό αν διδάσκεται και το παίρνουν οι παπάδες και οι θεολόγοι στα σχολεία, δηλαδή μην κάνετε ελεημοσύνη γιατί η ελεημοσύνη εξευτελίζει τους ανθρώπους. Και παρακάτω λέει, βεβαίως δεν θα καταργηθεί, ουδέ πρέπει να καταργηθεί η ιδιωτική συνδρομή, ου μόνο προς τον αξιοπαθούντας, αλλά και προς τον εξιδίας υπαιτιότητος στερούμενων. Νόση, επιδημία, ατυχήματα, σωματική βλάβη και ηθικά παραπτώματα θα περιάγωσει τους ανθρώπους εις ανάγκας και εις στενοχωρίας. Θα εκλείπει όμως το μέγα της επαιτίας κακών, το ασχημίζον και μολύνων τας νεοτέρας πόλης. Και σε εμάς περνάει μερικές φορές αυτή η εντύπωση ότι η επαιτία στους δρόμους ασχημίζει και μολύνει τις νεότερες πόλεις. Θα εκλείπει όμως, δηλαδή αν οργανώσουμε την φιλανθρωπία, λέει ο Ανδρούτσος, θα εκλείψει το μέγα της επαιτίας κακών. Δεν είναι μέγα κακών η επαιτία. Αναγκάζονται οι άνθρωποι και επαιτούν. Θα εκλείπει όμως το μέγα της επαιτίας κακών. Δεν είναι πατερικά αυτά. Και ένας διδάσκαλος της ηθικής δεν τα γράφει αυτά. Θα εκλείπει όμως το μέγα της επαιτίας κακών. Το ασχημίζουν και μολύνουν τα νεοτέρα πόλη. Και ακούστε και το άλλο, στη συνέχεια. Τούτο δε, το ότι δεν ασχημίζουν πλέον οι πόλεις, τούτο δε και πράγματι εγένετο, δεν έχουμε πλέον επέτες, τούτο δε και πράγματι εγένετο, εν τες πεπολιτισμένες πολιτείες. Απαγορευθήσεις μεν πολλαχού αυτηρός της επαιτίας. Δεν βλέπεις έξω στην Ευρώπη, απαγορεύεται. Σε πιάνει η αστυνομία και διαδέ σωματείων και της του κράτους μερίμνης υποστηριζομένων των ενδεών και απόρων. Και μακάρι να το κράτος και να υπάρχουν τόσο και να εκλείψει το κακό, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να εκλείψει. Περίπου τα ίδια λέει και ο καθηγητής μου, ο Παναγιώτης Δημητρόπουλος, μερικές φορές επιλέξει, αντιγράφει τον Ανδρούτσο, έτσι για να πάρετε και μία ιδέα και τους νέους ηθικολόγους. Θα σταματήσουμε εδώ, αν έχει κανείς να ερωτήσει κάτι για το θέμα αυτό της ελεημοσύνης, και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα. Ο μονογεννήσει ο Θεόγος του Θεού αθάνατος υπάρχον.
και καθαδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόν.